Εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή Ποιος Αυτός 01. Κώστης Ζαζαρός στο μικρόφωνο. Θα ανοίξουμε γραμμούλες να μιλήσετε, να πείτε αυτά που θέλετε. Όσοι δεν προλάβατε στον πρωινό οριμαγδό στο 8.30-10 που είχαμε μια μισή ώρα γραμμές και δεν προλάβαμε να πάρουμε ανάσα σήμερα. Ωστόσο, όπως έχω πει, δεν είστε υποχρεωμένοι να ακούτε και το πρωί όλοι. Άρα για τους μεσημβρινούς λέω δύο κουβέντες και από εκεί και πέρα ο λόγος θα είναι δικό σας. Εδώ στον Αθλητικό Λίμπερο, σε 107 και 4, στο ελεύθερο ραδιόφωνο, να μιλήσετε, να πείτε αυτό που θέλετε, να εκφράσετε τη δική σας άποψη. Χαλάει ο κόσμος από χθες, έτσι τα είπαμε και όλη την ημέρα αυτό συζητιέται, για την γκάφα, για το κάζο, για το φιάσκο με τα ιατρικά δελτία. Με το δικαίωμα που δώσαμε στο Μελισανίδη να μπορεί τώρα να το παίξει ήρωας και να πει εγώ βλέπετε μπορώ αλλά δεν το κάνω. Είμαι επίσης της άποψης ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι ωραίο να υποχρεώνεσαι γενικότερα. Ο Μελισανίδης θεωρώ ότι έξυπνα πράττοντας, θεωρώ, δεν έχω καμία πληροφόρηση, ούτε πουλάω μούρι και ρεπορτάζ. Πιστεύω ότι δεν θα κάνει ένσταση. Ένα, γιατί δεν θέλει να τον ξαναπούνε χάρτινο. Τον κυνηγάει αυτό, το ξέρει. Το πρωτάθλημα το προπέρσινο. Δεν θέλει λοιπόν να τον ξαναπούνε ότι παίρνει κάτι στα χαρτιά. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, η ειδονή του Μελισανίδη είναι που ενώ αυτό το πράγμα υπάρχει, αυτό το θέμα με τα δελτία υπήρχε και στα υπόλοιπά μας παιχνίδια του Ιουλίου, δεν το πήρε κανένας χαμπάρι και τρελαίνεται κυρίως ο Μαρινάκης και θα υπάρξουν απολύσεις, λένε οι πληροφορίες από την Αθήνα, γιατί δεν το πήρε χαμπάρι ο Μαρινάκης. Φανταστείτε τώρα, έτσι, την τρέλα του που του σπάσαμε το αίτητο, να μπορούσε αυτό το πράγμα να το ανακαλύψει. Αυτή την, το λάθος, την αυλεψία, την γκάφα, τη μαλαμπίμπι, πείτε το όπως θέλετε, δεν έχει καμία σημασία πώς θα το ονομάσουμε. Αυτά λοιπόν, αυτά, θα ανοίξουμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Αυτοί που φταίνε θα πληρώσουν. Εγώ θα πω αυτό που είπα και το πρωί, διαφωνώ τελείως με το φταίνε όλοι, να φύγουν όλοι. Αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί. Για την αυλεψία ή για την γκάφα του ενός ή των δύο ή των τριών θα πρέπει να την πληρώσουν όλοι. Όταν στην τάξη ένας μαθητής κάνει μια αταξία, κάνει ένα λάθος μεγάλο, δεν την πληρώνει όλη η τάξη. Αυτός που έκανε το λάθος, αυτός τιμωρείται, αυτός τρώει την αποβολή, αυτός πρέπει να γράψει τιμωρία, δεν κατάλαβα τι φταίνει οι υπόλοιποι, ας πούμε. Γιατί από το πρωί ακούω ένα διψάει για αίμα ο κόσμος και λέει όλοι αυτό να φύγει, όλοι τα... Εντάξει. Okay. Έτσι έχει η κατάσταση. Αγωνιστικά η ομάδα άξιζε ακόμα και τη νίκη. Πριν από αυτά τα δύο παιχνίδια λέγαμε ότι ξέρετε θα πάμε και θα πάρουμε νίκη διπλό να σπάσουμε το αίτητο του Ολυμπιακού και θα πάμε μετά και στην ΑΕΧ και θα πάρουμε και εκεί αποτέλεσμα σβηστή, έχοντας εκτός το Βιερίνια, εκτός το Νίγκασον, εκτός το Μπέλκα, εκτός το Ζαμπά, εκτός το Γκρέσπο, εκτός το Μίσιτς, εκτός τον Αουγκούστο. Καμιά 7-8 βασικούς έξω. Αν το λέγαμε αυτό θα μας κοιτούσαν περίεργα. Όμως ήρθε, όπως τα έχουμε πει την Παρασκευή, η απόφαση του ΚΑΣ που ήταν ράπισμα για όλους αυτούς που έφτιαξαν την ιστοριούλα και η ομάδα πήρε ψυχολογία. Λέω εντάχει και κάπως τα αγωνιστικά. Τώρα από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Εννοείται αυτό το πράγμα μας από χθες μας έχει εξοργήσει, μας έχει στεναχωρήσει, μας έχει αφήσει άϊπνους. Είναι κάτι που μας και πάλι έρχεται να μας κάνει άνω κάτω. Λοιπόν, δεν θέλουμε, εγώ θα πω, μιλάω προσωπικά, δεν θέλω κανένα δώρο, καμία χάρη από κανέναν. Έτσι, και άμα θέλει να κάνει ένσταση ο Μελισανίδης, ας την κάνει, να πάρει πάλι ακόμα μία φορά κάτι στα χαρτιά και δεν θα τον κατηγορήσει κανένας αυτή τη φορά, γιατί δεν μας θέει σε τίποτα εδώ κανένας αντίπαλος.
όταν όλο το διάστημα λέγαμε ότι φταίει, ας πούμε, το σύστημα γιατί μας έφτιαξε τη σκευωρία με την δίθεν συνειδιοκτησία, γιατί μας κλέψαν το πρωτάθλημα πρόπερση, γιατί έγινε αυτό, γιατί έγινε εκείνο, βεβαίως εκεί ναι, ευθαρσώς το λέμε. Εδώ τώρα δεν μας φταίει απολύτως κανένας. Είναι 100% λάθος δικό μας. Στο δε φίλο μου που συνάντησα, δεν μου φάνηκε και πολύ ακροατής και φίλος της εκπομπής, που συνάντησα εκεί στα Λουλουδάδικα στο κέντρο και μου λέει, για να δω, λέει, σήμερα λέει θα ανοίξει γραμμές. Και του είπα, γιατί, δεν κατάλαβα. Γιατί να μην ανοίξω γραμμές? Θα κολώσω ή θα φοβηθώ? Ή μήπως τα ξέχασα εγώ τα δελτία? Όχι, λέει, δεν ήθελα να... Εντάξει, φίλε, γραμμές στον κόσμο. 2310-287-888. Δεν φοβηθήκαμε ποτέ να ανοίξουμε γραμμές. Αλλιώς μπορώ να μιλάω, αν θέλετε, 4 ώρες. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είμαι απόλυτα ήσυχος με τη συνείδησή μου. Είμαι απόλυτα ήσυχος και το πρωί είπα αυτά που πρέπει. Το αν πονάμε ή όχι για αυτό που έγινε, το αν μας ενόχλησε πάρα πολύ, το καταλαβαίνετε από τον τόνο μας και το πρωί και τώρα. Έτσι, λοιπόν. Αλλά να φημώσουμε τον κόσμο ή να κάνουμε κοκοκό και να κρυφτούμε πίσω από την κονσόλα και να βάζουμε τραγουδάκια, εγώ όχι, παιδιά. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Χαίρετε. Ναι. Χαίρετε. Καλώς την, ναι. Τι κάνεις? Καλώς την, Τζόρτζια. Αν έχεις Bluetooth, βγάλω τον Γεωργία μου για να σε ακούω πιο καλά, γιατί σε ακούμε κάπως. Τώρα με ακούς καλά? Τώρα καλύτερα, βέβαια. Έλα, έλα, ναι, Τζόρτζια. Το ράδιο ανοιχτό αρκετά. Α, γι' αυτό. Έλα, έλα, σε ακούμε. Ναι. Εγώ δεν θα πω τίποτα, να σου πω την αλήθεια, γιατί είμαι στα χαμένα, δεν μπορώ να συνέρθω. Το έμαθα το πρωί, ενώ είδα τον αγώνα όλο. Από μένα? Μετά λέω, εντάξει, όχι. Α, ναι. Από το τηλέφωνο, από το Face. Ναι. Και από τη Λίνα, την Κεχαγιά. Ναι. Δεν ήξερα τι γινόταν. Ζουμουσάκι, μετά... αγαπημένο. Χρόνια. Ναι, ακροάτρια, ναι, ναι, και ναι, φοβερό παιδί. Φοβερό παιδί. Ναι. Εννοείται. Και δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ούτε αυτό που λένε να φύγουν όλοι, ούτε αυτό μπορώ να το πω. Εντάξει, αυτό είναι το πιο εύκολο. Απλά δεν έχω το δικαίωμα εγώ να ζητάω κεφάλια στα πανέρια ανθρώπων που δεν έχουν κάνει κανένα λάθος και που κάνουν τη δουλειά τους. Έτσι, επειδή κάποιος ή κάποιοι, ένας, δύο, τρεις, όσοι είναι, τέλος πάντων, ήδη έχουμε παρετήσει σαραϊδάρι και του γιατρού. Έτσι. Δεν μπορώ να έχω. Ούτε ξέρω αυτό που λένε. Να ξέρεις, λέει, υπάρχει δόλος. Ούτε αυτό μπορώ να το πω. Εσύ που λες ότι υπάρχει δόλος, έλα και απόδειξέ μας. Μαζί σου είμαστε. Να το αποδείξουμε ότι όντως υπάρχει. Έτσι, υπήρχε... Αυτό πρέπει να αποδειχθεί, γιατί δεν μπορεί να είναι τόσο αφελείς όλοι. Πληρώνονται να κάνουν μία δουλειά και πληρώνονται αδρά. Έτσι, δεν έχει μείνει κανείς απληρωτός τίποτα. Λες τώρα, εννοείται. Και ξαφνικά βγαίνει αυτό. Και όπως είπες και εσύ, ο Μελισσανίδης, ό,τι και να κάνει, κερδισμένος. Κοίταξε, ο Μελισσανίδης δέχεται αυτό που μαθαίνω εγώ από Αθήνα, γιατί έχω κι εγώ κάποιους ανθρώπους, μπορεί να μην είμαστε ρεπόρτερ, αλλά δέχεται ασφυκτικές πιέσεις από την, από την οπαδική πλευρά, από την original, να κάνει ένσταση. Λοιπόν, ναι, προφανώς οι οπαδοί της ΑΕΚ, οι συγκεκριμένοι που τον πιέζουν, εγώ δεν λέω όλοι, δεν βάζω πάλι κουβά όλους, προφανώς θέλουν στα χαρτιά, σου λέει, αφού κάνανε το λάθος, πάρ' το στα χαρτιά. Δεν έχουν κανένα θέμα, δεν έχουν κανένα πρόβλημα με αυτό. Ο Μελισσανίδης όμως μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν θα κάνει ένσταση. Τώρα, αν θα κάνει ένσταση, θα ζήσουμε με αυτό και θα πούμε ότι καλώς την έκανε, του δώσαμε εμείς το δικαίωμα, φταίμε και πρέπει να πληρώσουμε. Αυτή είναι η άποψή μου και ας πονάει. Ναι. Αλλά κοίταξε να δεις, είναι 3 βαθμοί ισοβαθμού μου, έτσι. Έχουμε ακόμα έναν αγώνα. Όχι, περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Είναι, χάνουμε το παιχνίδι αυτό, δηλαδή πάνε 3 βαθμοί στην ΑΕΚ και είναι και μείον 3. Δεν είναι 3 βαθμοί μόνο. Αλλιώς δεν θα κάναμε κάτι συζήτηση αυτή. Αν ήταν 3 βαθμοί. Χάνουμε το μάτς, πάει το, άρα παίρνει 3 βαθμούς η ΑΕΚ και είναι με μείον 3 εμείς. Άρα, εντάξει. Ναι. Άρα τελείωσε. Άρα, εφόσον κάνει την ένσταση, γεια σας. Αντίο ζωή. Γεια σας. Γεια σας. Αυτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βγάλει το φίδι από την τρύπα τώρα. Λυπάμαι αν είμαι ρεαλιστής. Δεν θέλω να σας λέω παραμύθια. Έχει γίνει εδώ, έχει γίνει λάθος, μεγάλο, σφάλμα, ένα ακόμα. Και αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Έτσι. Τα δελτία αυτό χαθήκανε. Το λάθος, ναι, ορίστε. Αυτό το λάθος, ναι,
πρέπει να πληρωθεί. Για να βάλουν μυαλό όλοι τους. Αυτό το λάθος πρέπει να είναι το τελευταίο για πολλά χρόνια. Να γυρίζουμε και να λέμε η τελευταία γκάφα που έγινε, έγινε τότε, θυμάστε εκείνο τον Ιούλιο με τον κορονοϊό, τον Ιούλιο του 20 που είχε γίνει αυτό, ναι. Ευτυχώς μετά από εκεί δεν ξανάγινε ποτέ τίποτα τέτοιου είδους. Ποτέ. Βάλαμε μυαλό. Σε ευχαριστώ, Τζόρτζια. Φιλιά στο Δημητράκη. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Φιλιά. Τα φιλιά μας. Ναι. Χαίρετε. Καλησπέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Έλα, Χρυσταρά. Κωστή μου, δεν ξέρω, κυκλοφόρησαν κάποια ονόματα από ποιοι ποδοσφαιριστές είναι στη λίστα. Ναι. Και μέσα σε αυτούς είναι ο Βιερίνια και ο Μαουρίσιο. Ναι. Λοιπόν, αν είναι όπως κυκλοφόρησε αυτή η λίστα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει δόλος. Ή μιλάμε για ανθρώπους, όχι απλά ανίκανους, ανθρώπους φίλε που πρέπει να κυνηγηθούν όχι μαύρο χιόνι, μέχρι να πατήσουν ξέρω εγώ στην κορυφή του Έβερος και να δουν άμα ο ήλιος ανατέλει από τη Δύση και τα λοιπά. Γιατί ναι. Έληξαν τα συμβόλαια του Μαουρίσιο και του Βιερίνια, άρα όταν λύγει το συμβόλαιο ξυπακούεται ότι όλα τα έγγραφα τα οποία έχει θα πάβουν να είναι σε ισχύ. Ναι. Είναι το αυτονόητο, δηλαδή νομίζω το αντιλαμβάνεται και ένα παιδάκι 5 χρονών. Ναι. Χρήστο μου, ας είμαστε λίγο επιφυλακτικοί με τη λίστα αυτή, δεν ξέρω από πού την... Ναι, γι' αυτό που... λέω, όχι, την ανέρτησαν και στο ΠΑΟΚ 24 και σε site, ναι. Είναι τα ναι. Ονόματα του Λιμιού, του Βαρέλα, του Ίγκασον, ναι. Και πολλών παιχτών. Αλλά αν είναι ειδικά αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές, γιατί ήταν οι δύο μοναδικοί που μέχρι τελευταία στιγμή δεν ξέρω θα... ναι. Αν θα ανανεώσουν τα συμβόλαια, δεν μπορεί να κάνεις ολόκληρο αγώνα για να ανανεώσεις τα συμβόλαια και να μην έχεις μεριμνήσει, να δεις τουλάχιστον άμα είναι ιατρικά η κάρτα. Α, ναι, τώρα το βλέπω, ναι. Το βλέπω στο ΠΑΟ 24. Δηλαδή, ναι. Κωστή μου, πρόκειται για Ίγκασον Βαρέλα. Να τα πω λίγο. Ίγκασον Βαρέλα, Γιαννούλη, Μαουρίσιο, Τζόλι, Ακπο, Μάτος, Μιχάη, Ζίβκοβιτς, Βιερίνια, Λιμιό και Στόχ. Μάλιστα. Μιλάμε ότι. Ειδικά για τις δύο περιπτώσεις αυτές που συζητούσαμε, ναι. Τι να πω, ρε παιδιά. Δεν γίνεται αλλιώς. Και μιλάμε για 5 παιχνίδια, έτσι. 5 παιχνίδια. Δηλαδή απλά έτυχε ας πούμε και δεν το είδαν οι άλλοι, δηλαδή ειδικά ο Χοντρός, για να γίνει αυτό που έγινε. Απλά για, κάτι τελευταίο για να κλείσω και να μην ναι. Κουράζω, είναι για το θέμα της ΑΕΚ, είναι εννοείται ότι επαφείται στο χέρι τους αν θα κάνουν... Πανηγυρίζει ο Μελισανίδης. Αλλά πανηγυρίζει. Να πούμε την αλήθεια ότι τους ανακοινώθηκε πριν από τον αγώνα και συνένεσαν να αγωνιστούν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Ο ναι, διευθυντής είπε Ολλανδός, ότι δεν ναι. Δέχεται να παίξουν. Από τη στιγμή που δέχτηκαν λοιπόν να αγωνιστούν, αν το κάνουν και κάνουν την ένσταση, θα είναι ακόμη μια φορά μια προσπάθεια να πάρουν κάτι στα χαρτιά. Γιατί θα ναι. Μπορούσαν να πούνε ότι εμείς δεν δεχόμαστε. Δεν παίζουμε. Και να παίζω ναι, ναι. 11 ποδοσφαιριστές ναι. Στους 10-13 ποιοι είχαν δελτία. Επίσης έχω την εξής απορία. Σε περίπτωση που η ΑΕΚ κέρδιζε το μάτς χθες, ναι. Θα άφηνε να διαρρεύσει, γιατί από την ΑΕΚ βγήκε αυτό, δεν το βγάλαμε το κεφάλι μας. Θα άφηνα να διαρρεύσει ότι αυτό θα δελτία έτσι αλλιώς. Έχω αυτή την ερώτηση, είναι, δεν ξέρω. Το θέμα, αυτό εντάξει, τη διαρροή είναι το μικρότερο κακό κοστί μου. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ πήγε σε 5 αγώνες, όχι έναν. Φοβερό. Μισό. Τρελάθηκε. Μαρινάκη, χτυπιέται. Χτυπιέται. Μάλιστα. Έτσι, κοστί μου. Έγινε. Ευχαριστώ, Χρήστο. Ευχαριστώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το βούτυρο στο ψωμί του Μελισανίδη που ό,τι και να κάνει, προσέξτε. Κάνει ένσταση, αποθεώνεται από τους δικούς του οπαδούς. Παίρνει την δεύτερη θέση. Οκ. Okay. Δεν κάνει ένσταση. Λέει στους οπαδούς του ότι εγώ κάνω κουμάντο. Και βλέπετε και τι μεγαλοσύνη δείχνω και τι επίδειξη ηθικής συμπεριφοράς. Έτσι, αυτό είναι τώρα το θέμα. Και δεν θα με ξαναπούνε αυτοί που με λέγανε χάρτινο. Βλέπετε εγώ τώρα. Γι' αυτό λέω ότι ήταν μέγα λάθος αυτό. Και έδωσε πάτημα. Για να μπορούν να πούν ό,τι θέλουν. Πάμε εδώ. Γεια σας. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον Παναγιώτη. Πρώτα, γιατί μου κάνατε αυτή τη φύση και σηκώσατε το τηλέφωνο. Τώρα πρέπει να τα πω όλα. Να τα πεις, γι' αυτό σηκώνουμε το τηλέφωνο, γι' αυτό ανοίγουμε τις γραμμές. Ναι, αλλά έτσι. Πρέπει να βάλεις ένα συνεχόμενο μπιπ. Και προσπάθησε εσύ. Εγώ να προσπαθήσω. Όσο μπορείς, Παναγιώτη. Λοιπόν, οι υπεύθυνοι δεν πρέπει να φύγουν από την Τούμπα. Αν με καταλαβαίνεις τι εννοώ, αυτό. Δεν πρέπει να φύγουν από τις τέσσερις γραμμές εκείνες. Δεν πρέπει να μείνουν εκεί μέσα. Για πάντα. Αυτό. Οι τιμωρίες θα είναι από εδώ και πέρα τέτοιες. Να καταλαβαινόμαστε.
Ευτυχώς σπάσαμε το αίτητο. Ευτυχώς. Αυτό λέω μόνο, τίποτα άλλο. Ευτυχώς, γιατί θα μας είχαν κάνει, όχι θα μας είχαν κάνει. Ναι. Θα γινόμασταν, ποιο χωριό έχει ομάδα και έχει διαλυθεί καμιά 40 χρόνια, ξέρω εγώ, να πούμε ένα αυτό, ένα τυχαίο χωριό να το πούμε. Άνω κάτω... Πομπία. Άνω κάτω Πομπία. Ναι, ναι, άνω κάτω Πομπία. Ναι. Εκείνοι τα έχουν, τα δελτία υγείας τα έχουν θεωρημένα. Να διευκρινίσουμε, ναι, ότι δεν προτρέπουμε κανέναν σε βίαιες πράξεις, ούτε δεν μιλάμε για ξυλοδαρμούς, ούτε για τέτοια, ούτε για πεσήματα. Αν, ναι, ναι, να μείνει εκεί και να κρυθεί. Να κρυθεί. Να κρυθεί αυτό. Αν δεν μαζευτεί, ναι, η αλήθεια, γιατί και πώς, ναι, δεν θα φύγει κανένας. Αυτό το διευκρινίζουμε γιατί μας ακούνε, ναι, και μας περιμένουν, ναι, στη γωνία. Ξέρεις ότι δεν είμαι κακός, ναι, όχι, άνθρωπος. Το διευκρινίζω γιατί θέλω να σου πω κάτι. Καταλαβαίνεις. Ειλικρινά, κατά διαστήματα σου έχω πει δεν είμαι κακός, αλλά θέλω να χάσει τη δουλειά του. Ναι, το έχω πει μέσα αυτό στη, θα, στη αυτό θα γίνει, αυτό θα γίνει 150%. 100%. Ακόμα θέλω να σου πω, ειλικρινά σου μιλάω, δεν ξέρω κανένα από εκεί μέσα το πλέον. Ναι. Για να ξέρουμε, επειδή με ξέρουν ποιος είμαι, δεν ξέρω κανέναν μέσα από τα γραφεία. Και καλά κάνεις. Και κανένα. Δεν έχω πει κανένα ούτε καλημέρα ούτε τίποτα. Λοιπόν, ακόμα και με τον κύριο Γκαγκάτσι, τότε που κατέβηκε από το λεωφορείο και έβαλε την ομάδα στο Καραϊσκάκης, είχα την απέτηση να φύγει από τον ΠΑΟ. Ακόμα και αυτό. Ναι. Που παρόλο που είναι άξιος άνθρωπος από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει ο ΠΑΟΚ, τα τέσσερα γράμματα, κανένας άλλος. Φυσικά, κανένας. Φυσικά, εννοείται, φυσικά. Τελείωσε, δηλαδή, όποιος αγγίζει, έστω κατά λάθος, ή ακόμα χειρότερα με δόλο, γιατί εγώ δεν πιστεύω, ρε παιδιά, να είναι, το έχω κάνει, στη διοίκηση έχω κάνει, μου έχουν κάνει το ίδιο, από τους γείτονες, στην γειτονιά, μου έχουν δώσει 5 ποδοσφαίρες και δεν μου στείλανε 2 ελευθέρες από 2 παιδιά. Και αν τους έβαζα εγώ θα τιμωριόμουν σαν ομάδα. Ναι. Σε επίπεδο τοπικό. Εγώ το ψάξα όμως και το βρήκα, ναι, ότι δεν είχαν... Εντάξει, τώρα διευθεία. Μιλάμε για αεραστεχνισμό, είπα προσβάλλουμε τους ερασιτέχνες. Δεν είναι αεραστεχνισμό. Άστο, δεν το συζητάμε. Παιδιά, δεν νομίζω δεν συζήτησε κανένας αυτό. Σου λέω να μην φύγουν μέσα από την Τούμπα. Αν δεν μαζευτεί, γιατί το έκανε. Έγινε, να Παναγιώτη μου. Γιατί το έκανε. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ζούμου σου, αδερφέ μου. Πάμε εδώ. Ναι, χαίρετε. Εδώ, ναι, είναι που κολλάει το ρε μαλλιά. Χαλά, εδώ και αν κολλάει. Το νου σας σε όλα τα επίπεδα. Είδατε ότι αυτό γκολ μεγάλο βάλαμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Δύο πράγματα. Ναι. Πρώτον και κυριότερο. Κάτι είπες για να μην ανεβάσω τον τόνο. Ο τόνος θα είναι σε λάδι, σε νερό. Σε φαμίζωνα. Ξέρω εγώ σε τι θα είναι. Άσε, σήμερα το πρωί πραγματικά αν είχα ένα ρόπαλο θα άσπαγα την κονσόλα. Θα την πλήρωνα κιόλας. Εμείς που το μάθαμε το βράδυ αργά. Γιατί και εγώ πότε το μάθα. Το πρωί νομίζεις. Βγαίνω στο Ζαγόρα, βγαίνω μετά το μάτς για να κάνω σχόλιο. Και με το που κλείνω το τηλέφωνο, 1:15 ακούω το Σταύρο που βγαίνει και λέει το και το και το. Άντε κοιμήσου μετά. Άντε κοιμήσου. Πόσο δίκιο είχε ο Παύλος ο Δερμιτζάκης. Ναι. Θα θυμίσω τη δήλωσή του. Ναι, πες αυτό που θέλεις. Πες. Τα κάστρα πέφτουν από μέσα. Και θυμάστε τη δήλωση του Παύλου του Δερμιτζάκη. Τι πω, βέβαια τη θυμάμαι. Τα κάστρα πέφτουν από μέσα. Απλά εδώ δεν μπορούμε να ξέρουμε αν αυτό έχει γίνει, Παύλε, με δόλο, με υπετιότητα, με εσκεμμένα ή από καθαρή... Δεν με ενδιαφέρει. Ναι, σωστό, εντάξει, okay. Δεν με ενδιαφέρει. Έτσι, από εδώ και πέρα. Έτσι, από τη Δευτέρα, τους δίνω μέχρι και την Παρασκευή διορία. Από τη Δευτέρα,
όλες οι συμβάσεις εργασίας που έχουν σχέση με, τον, με την ΠΑΕΠΑΟ ανανέωση, όλοι οι υπεύθυνοι παίρνουν πόδι και από εκεί και πέρα όποιος κάνει τέτοιου είδους εγκληματικό λάθος να είναι υπεύθυνος για τις πράξεις. Ρήτρες και τέτοια πράγματα. Δεν έχεις να κάνεις με μια εταιρεία που πουλάει τσουβάλια. Φυσικά. Έχεις να κάνεις με μια εταιρεία η οποία έχει από πίσω της πόσα εκατομμύρια ψυχές. Αυτό κάποιοι ακριβώς. Χάσανε τον ύπνο τους, που κάποιοι πάθανε φράγματα και εγκεφαλικά μετά από όλο αυτό, και οφείλεις να κάνεις σωστά τη δουλειά σου. Το δημοσίο υπαλληλίκι να το ξεχάσουμε. Φτάνει. Φτάνει να πληρώνω εγώ τη βλακεία του καθένα. Αυτό ισχύει και για τους φιλάθλους. Ναι, σε περίπτωση... Γιατί είπα, έχει πληρώσει τεράστια ποσά. Α, για τις επεισόδια και τέτοια. Ποσά. Ναι. Δηλαδή μιλάμε, ναι. Πληρώναμε μία-δύο καλές μεταγραφές τον χρόνο σε πρόστιμα. Πρέπει και εμείς, γι' αυτό έχω πει πάμπολες φορές, θέλουμε την ομάδα μεγάλο ευρωπαϊκό κλαμπ. Εμείς μπορούμε να γίνουμε μεγάλο ευρωπαϊκό κλαμπ. Ναι. Ευτυχώς αυτό που βλέπω τα τελευταία χρόνια είναι ότι ξεκινάμε να γίνουμε μεγάλο κλαμπ. Δεν πολλά, έχουμε γίνει τελείως. Σε πολλά. Αλλά όταν βλέπεις ότι υπάρχουν ακόμα... Όταν τρως τέτοιο κυνηγητό, όταν βλέπεις τρως τέτοιο κυνηγητό, όχι μόνο από την Super League και από τη Διευθυνσία και από και από και από και από, από την ίδια την κυβέρνηση, από το ίδιο το κράτος, τρως τέτοιο κυνηγητό... Αποφεύγεις τουλάχιστον μόνο σου να βγάζεις τα μάτια σου... Α, μπράβο, του τύπου που μου πέταξε ο άλλος στη φωτοβολίδα και δεν πήρε φωτιά και μπερδέθηκε το Αλεξίπτον, το κέπεσε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Στο πάω κάει και είναι αυτό. Αυτά δεν πρέπει να γίνονται. Έγινε, Παύλε μου. Και εμείς. Κάνε επίλογο, σε παρακαλώ. Έτσι. Ναι. Απλά τίποτα, αγόρι μου. Έγινε. Καλό απόγευμα. Μακάρι να ξεπεράσουμε και κλείνουμε για να πάρω στράτο. Έγινε, σε χαιρετώ. Πάμε εδώ. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Λοιπόν, Κωστή, είπες... Το όνομά σου? Το όνομά σου? Κώστας. Έλα, Κώστα, Κώστας. Έλα. Είπες πριν ότι δίνουμε το δικαίωμα στο Μελισανίδη να το παίζει και έτσι να το παίζει δίπορτο, ότι σε κάθε περίπτωση είναι ο κερδισμένος. Λέω ότι με αυτό που έγινε, εντάξει, μπορεί να... Λέω ότι με αυτό που έγινε του δώσαμε μια χρυσή ευκαιρία. Είτε έτσι είτε αλλιώς, γι' αυτό είναι win-win situation που λένε στα χωριά μας. Θέλεις να το αναλύσω? Ωραία, ή λοιπόν, νομίζω ότι είναι κατανοητό, όχι, έτσι. Το κατάλαβα. Ναι, ναι. Πες λοιπόν, μου, διαφωνείς με αυτό, διαφωνείς? Όχι, δεν διαφωνώ, αλλά διορθώνεται εύκολα. Ναι. Μέσα στα επόμενα 15 λεπτά βγάζεις μία ανακοίνωση επισήμως σαν ΠΑΕ ΠΑΟΚ και λες ότι αναγνωρίζω το λάθος που έκανε και ότι δικαιολογώ πλήρως την ΠΑΕ ΑΕΚ σε περίπτωση που θέλει να κινηθεί νομικά. Κινηθεί στην νομιμότητα, ναι ή όχι? Ωραία. Ναι. Άμα θες να δεις, είσαι ηθικός και ναι, 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 ναι. Ότι δεν δέχομαι καμία, δεν θέλω καμία. Ναι, έκανα λάθος και το πληρώνω. Μέσα επόμενα 15 λεπτά. Τώρα, επειδή διαβάζω στα διάφορα blog και στα διάφορα site διάφορους συνοπαδούς μου οι οποίοι λένε ότι χάρτινοι έτσι και αλλιώς και το ανήθικο, το να πάνε να πάρουν τη θέση έτσι, δεν κατάλαβα. Δεν έχει καμία σχέση το τι έκανε η ΑΕΚ πριν από 3 αυτό χρόνια. Θέλω τι να, έκανε αυτό εγώ, να το τονίσουμε. Άλλο τι είχε, εάν εγώ έτσι είμαι σκρόπιος και είμαι σκρόπιος στα 4 σημεία του ορίζοντα, δεν μου φταίει καμία ΑΕΚ, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εμένα δεν με ρώτησε κανένας αν εγώ σαν οπαδός του ΠΑΟΚ θέλω να δω την ομάδα μου να βγαίνει έτσι έξω, να παίζει στην Ευρώπη έχοντας κάνει τέτοια τραγικά λάθη. Εγώ όσα χρόνια θυμάμαι τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ να παίζουν στην Ευρώπη, εγώ τέτοια λάθη από αυτές τις τρεις ομάδες δεν έχω δει. Μόνο από τον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Ναι, συμφωνώ, μου επιτρέπεις. Μου λέει ένας φίλος, ναι, μου λέει ένας φίλος να σου πω λίγο γρήγορα αυτά τα οποία θέλω να πω γιατί έχεις και χρόνο. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν έχεις χρόνο. Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος, λέει, εσύ λέει, λες και δεν κάνεις, λέει, λάθη στη δουλειά σου. Λέω, βεβαίως και κάνω λάθη στη δουλειά μου. Δεν είπα εγώ αυτό το πράγμα. Η διαφορά είναι ότι τα λάθη στη δουλειά μου εγώ τα πληρώνω μόνος μου. Τα πληρώνω. Και αυτά που δεν μπορώ να πληρώσω, τα χρωστάω. Εντάξει, και δεν φωνάζω κανένα κοροϊδό να έρθει να μου τα πληρώσει. Σωστό. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά. Λοιπόν, δεύτερον, για μένα δεν είναι αφύσικο το γεγονός ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα του ΠΑΟΚ. Γιατί το έχουμε πει πολλές φορές ότι η διοικητική δομή που έχει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν ακολουθεί κανενός είδους κανόνα management. Δόξα τω Θεώ, οικονομικά πανεπιστήμια στη Θεσσαλονίκη έχουμε και το Αριστοτέλειο και το Μακεδονίας και σχολές υπάρχουν
με το κιλό στην Ελλάδα, ναι, πάρτε, διαβάστε ένα βιβλίο προτετούς management. Είναι, είναι συγγενής. Δεν υπάρχει δομή στο, ναι, που υπάρχει στον ΠΑΟΚ πουθενά, ναι, αναγνωρισμένη σε κανένα βιβλίο. Υπάρχει υπεύθυνος για αυτήν την κατάσταση, ο οποίος λέγεται Γενικός Διευθυντής. Ναι, είναι συγγενής με τη δουλειά σου. Αυτό που λες είναι, είναι συγγενές με τη δουλειά, ναι, σου, είναι, δηλαδή έχει σχέση με, με λοιπόν, αυτό. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει Γενικός Διευθυντής στον ΠΑΟΚ, υπάρχει μόνο Γενικός Διευθυντής Γραφείων. Τέτοια ορολογία δεν υπάρχει πουθενά στη βιβλιογραφία. Ψάξτε, βρέστε το. Ψάξτε, βρέστε το και τρίψτε το στη μούρη. Πες το Κώστα, έλα εδώ αγόρι μου, στην τάδε σελίδα, ο τάδε καθηγητής λέει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και το καταλαβαίνεις ότι στον ΠΑΟΚ υπάρχει λαβασμένη διοικητική δομή, αυτό όταν δημιουργούνται. Όταν δημιουργούνται προβλήματα. Α, προβλήματα. Ναι, σε έχασα. Διότι όταν δημιουργείται ένα πρόβλημα, το πρώτο πράγμα το οποίο κάνει μια σοβαρή εταιρεία είναι να ρωτήσει ποιος είναι υπεύθυνος. Ναι, ναι. Στον ΠΑΟΚ υπάρχουν υπεύθυνοι μόνο στις καλές στιγμές. Στις στραβές υπεύθυνοι δεν υπάρχουν, εξαφανίζονται όλοι. Ναι. Και τρίτον, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω και μου είναι πάρα πολύ ύποπτο το γεγονός ότι βγαίνει σήμερα πρωί-πρωί, βγαίνουν δύο άτομα και δηλώνουν παρέτηση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά παρέτηση, ξέρετε τι σημαίνει. Σηκώνομαι και φεύγω από το πρόβλημα. Βγάζω την ουρά μου απ' έξω και εξαφανίζομαι. Εισέπραξα ό,τι εισέπραξα μέχρι τώρα σε δεδουλευμένα και για να μην στερηθώ ούτε μισό ευρώ, σηκώνομαι και φεύγω. Εγώ ξέρω ότι όταν κάποιος αισθάνεται την ευθύνη για μια ζημιά που έχει κάνει, ο πρώτος που πηγαίνει στο αφεντικό του, ο πρώτος των πρώτων που πηγαίνει στο αφεντικό του, είναι αυτός που έχει κάνει τη ζημιά. Πηγαίνει και του λέει αφεντικό, εγώ με τη δουλειά μου σου έκανα μια αφήνα εδώ τη ζημιά. Ναι. Να είστε βέβαιοι ότι για έναν άνθρωπο σαν το Σαββίδη, τα 3, τα 5, τα 7 εκατομμύρια, δεν ξέρω εγώ πόσα εκατομμύρια ευρώ είναι η ζημιά που θα υπάρχει μεταξύ Champions League και Europa, εάν είναι αυτός ο Τζέρεμες. Ο πρώτος ο οποίος θα ξέρει πώς να τα βγάλει αυτά τα λεφτά και να σου πει θα μου κάνεις αυτήν εδώ τη δουλειά για να ρεφάρεις, είναι ο Σαββίδης. Ο πρώτος ο οποίος πρέπει να πάει και να του δηλώσει ότι εγώ δεν παρετούμε αλλά θα κάτσω να δουλέψω τη δουλειά μου και να τη φέρω πίσω, είναι αυτοί οι κύριοι οι οποίοι σηκώνονται και φεύγουν πρώτοι. Αυτοί οι οποίοι φεύγουν πρώτοι και πηδάνε από το καράβι, δείχνουν ότι είναι ανευθυνοϊπεύθυνοι, δείχνουν ότι είναι ανίκανοι να σηκώσουν το βάρος της ευθύνης για μια ζημιά που έχουν κάνει. Το δηλώνω παρέτηση και σηκώνομαι και φεύγω, επαναλαμβάνω, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Απλώς διατηρεί στην τσέπη σου αυτά τα δεδουλευμένα τα οποία έχεις κάνει μέχρι τώρα. Εντάξει, ένα και ένα κάνουν δύο. Ωραία. Και σε ευχαριστώ. Δεν έχω καμία διάθεση να δω την ομάδα μου να παίρνει μια θέση που δεν την αξίζει. Σεβαστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ και εγώ. Σε ευχαριστώ. Άλλες τρεις γραμμές, παιδιά, αυτές. Μην μπαίνετε άλλο. Να πάμε σε διάλειμμα. Χαίρετε. Καλησπέρα, Κωστή. Καλώς τον. Καλησπέρα, Ευθύμιος από Περιστέρα, έχω πάρει στο παρελθόν. Γεια σου, λοιπόν, φίλε μου. Γεια σου. Αν μπορώ να πω και εγώ το δικό μου, ας πούμε. Γι' αυτό έχουμε ανοιχτές τις γραμμές. Γι' αυτό έχουμε ανοιχτές γραμμές. Αλίμονο. Αυτό. Σε ακούω λοιπόν. Ως παοξής θα πω, θέλω να κάνει η ΑΕΚ την ένσταση και θα σας εξηγήσω γιατί. Ναι. Αν δεν την κάνει, θα έχουν να μας το χτυπάνε και θα ισοφαρίσει, ας πούμε, κάπως, θα ρεφάρει για το χάριτονο πρωτάθλημα. Και αυτό δεν το θέλουμε σε καμιά περίπτωση. Δεν νομίζω ότι ισοφαρίζεται, αλλά θα έχει να λέει ότι βλέπεις και εγώ εδώ συμπεριφέρθηκα. Ναι. Όχι σε εμάς, ούτε στη λογική. Στο φιλάθλο κοινό της Νοτιού Ελλάδος. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα υπάρχει περίπτωση να πέσει ο Ολυμπιακός, έτσι, αυτό δεν το ξεχνάμε. Ναι, ναι, την άλλη εβδομάδα. Και πάλι βγαίνουμε τη Champions League προκληματικά. Οπότε υπάρχει περίπτωση και να γίνει και με την έφεση πάλι να βγούμε στο Champions League. Πιστεύω ας το κάνει η ΑΕΚ. Επίσης αν πέσει ο Ολυμπιακός και πάρει ΑΕΚ δεύτερο χάριτινο πρωτάθλημα μέσα σε πολύ λίγα χρόνια, ναι, όλη η Ελλάδα, όλη η Ελλάδα. Δηλαδή ο κόσμος νομίζω πλέον θα τους καταστήσει χάριτινος και επισήμως. Κατακραυγή. Ναι. Κατακραυγή. Νομίζω αυτό ήθελα να πω και εγώ. Σας ευχαριστώ για το ευχαριστώ και εγώ. Και να είσαι καλά. Την εκπομπή σας. Να είσαι καλά, Εύθυμη. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ναι, γεια σας. Πρωί τι ώρα βγαίνεις, 8-10 βγαίνω, φίλε. Είμαι καινούριος, ευχαριστώ. Να είσαι καλά για αυτά που λες. Πάμε τελευταίος. Τελευταία γραμμή, παιδιά, πρέπει να πάω σε διάλειμμα, γιατί θα έχουμε και τη συζήτηση με τον Κώστα Βασιλόπουλο. Παρακαλώ. Τι ναι. Είπε ο άλλος να μην ανοίξει γράμμες, πόσο σε ήξερε, έτσι. Μα μου έκανε, βλέπω έναν τύπο έρχεται κατά πάνω μου και μου λέει, εσύ δεν είσαι που κάνεις, ναι, για να σε δω λέει τώρα, τι να με δεις, λέω. Θα βγάλεις, λέω, γιατί θα κολώσω. Τι έκανα, εγώ τα ξέχασα τα δελτία. Ή θα φοβηθώ μήπως. Να δώσουμε ένα μικρό άλοθη, Κωστή. Δεν πειράζει. Όχι, το κατάλαβε λόγω ότι... Κορονοϊού, λόγω κορονοϊού έχουν έτσι αλλάξει όλες οι προθεσμίες, όλα τα δεδομένα. 2 μήνες τώρα θα καθόμασταν, έτσι. Εγώ του είπα, πιθανόν ναι, αυτός που άκουγες ή που ακούς, αντί για εμένα, γιατί δεν είσαι ακροατής μου, στις δύσκολες μέρες να μην σου ανοίγει γραμμή. Λέει, όχι, ξέρεις, δεν ήθελα. Εντάξει, όχι, ρε παιδί μου, πες την άποψή σου. Σέβομαι πάρα πολύ αυτό που πιστεύεις. Αλλά άκουσε με που θα ανοίξω γραμμές, γιατί δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Και την άποψή μου θα την πω και θα διαφωνήσω και με αυτούς που με ακούνε. Και είμαι πολύ εντάξει με τον εαυτό μου, φίλε. Έχω ήσυχο μαξιλάρι. Έτσι.
Πάμε τώρα στα δικά μας. Λοιπόν, Κωστή, πρέπει να έχουν αλλάξει προθεσμίες. Δύο μήνες μετά τον τελικό του Μαΐου θα καθόμασταν τώρα και θα γινόταν όλα τα χαρτιά και όλα τα καλά, εντάξει. 1959 παίξαμε τελευταίες μέρες, τέτοιες μέρες Ιούλιο μπάλα. Έχει να παιχτεί από το 59, από τότε που χτίστηκε η Τούμπα. Αυτών των προθεσμιών, ναι. Ίσως πάρθηκε και ένα τηλέφωνο από τον αρχιδιαιτητή και είπε δεδομένων των συνθηκών έτσι να δείξουμε μια κατανόηση. Και δεν το ξέρω. Υπάρχει και υποβάθμιση προϊόντος, φίλε, έτσι. Ναι. Δηλαδή τον ΠΑΟΚ τον βάλαν κάτω φέτος. Δικαστικά, ΚΑΣ, ΜΑΣ, το ένα. Ναι, ναι, πολλά, πολλά. Να έρθει και αυτό. Έχουμε όχι αλλίωση, όχι υποβάθμιση προϊόντος. Δηλαδή τι να λέμε από εκεί, ναι. Έτσι. Πού να το πεις. Πού να το πεις, ήμασταν για μεγάλη κοροϊδία. Και ίσως πάρει και ένα τηλέφωνο από πάνω να δειχτεί κατανόηση από αρχιδητή. Ο ποιος, πώς τον είπαμε, Διαμαντόπουλο, το παλικάρι, ανοιχτομάτισε. Ναι. Πόσο θα βρήσε το γάβρο, άμα τον έβρισε το γάβρο. Και οπότε θα έκλεινε το φάκελο και λέει πάμε μέσα να παίξουμε. Ρε. Μου ήρθε ένα ερώτημα. Καλά λέει, όλοι οι άλλοι ήταν στραβοί. Όλοι οι άλλοι ήταν στραβοί, όντως. Δεν το είδαν. Γιατί πιστεύετε εσείς αν του είχε δει κάποιος το μάτς με τον γάβρο. Δεν ξέρω. Προφανώς κάποιοι του το σφύριξαν. Ούτε μπορείς να κατηγορείς τον Διαμαντόπουλο που το έκανε. Έτσι. Δεν ψάχνουμε άλλο. Ο Φαταούλ τρώγεται με τους δικούς του. Τρελάθηκε. 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 Λοιπόν, καλό απόγευμα και ψυχραιμία, παιδιά. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Να είσαι καλά. Αυτά, παιδιά. Αυτά. Μια μισή ώρα το πρωί και 44 λεπτά τώρα, δεν έχετε παράπονο. Και αύριο εδώ θα είμαστε εμείς να μιλήσουμε, να συζητήσουμε, να διαφωνήσουμε, να βγει και ΑΕΚΤΣΙΣ, να βγει και Ολυμπιακός, να βγει και ό,τι θέλετε. Εδώ είμαστε, παιδιά. Δεν έχουμε κανένα θέμα. Έτσι, θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να συζητήσουμε με τον Κώστα Βασιλόπουλο πολλά περισσότερα. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Θυμίζουμε το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου, είναι μια προσφορά από το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Θα πάμε ευθύς αμέσως να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον διευθυντή της Φόρτσα, να συζητήσουμε όλα όσα γίνονται στην επικαιρότητα, όλα όσα συμβαίνουν από χθες το βράδυ και κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ΑΕΚ, αλλά και μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ ευθύς αμέσως. Νομίζω θα είμαστε έτοιμοι σε λίγα δευτερόλεπτα. Να πούμε εδώ, γιατί δεν είχαμε την ευκαιρία, ότι επειδή μας ρωτάτε κιόλας, ότι η επόμενη αιμοδοσία μας είναι 6 Σεπτεμβρίου στη θύρα 3 του γηπέδου της Τούμπας. Δεν θα γίνει 30 Αυγούστου, θα γίνει 6 Σεπτεμβρίου η επόμενη αιμοδοσία. Θα είμαστε, καλά θα γυρίσουμε και από την άδεια, θα είμαστε εδώ να ξαναπούμε, αλλά για εσάς που ρωτάτε και ενδιαφέρεστε, να είμαστε εκεί να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας, να είμαστε στις επάλξεις και να κάνουμε το καθήκον μας, να κάνουμε αυτό που πρέπει. Θεωρήθηκαν, μου γράφουν στα μηνύματα και η Χρύσα μου το γράφει, αλλά και άλλος κόσμος, ότι θεωρήθηκαν τα δελτία εν όψη του αγώνα με τον Άρη την Κυριακή, εκεί που η ομάδα χρειάζεται έναν πόντο για να υπάρχει, αν δεν υπάρξουν ενστάσεις, αν δεν γίνουν όλα αυτά που συζητάμε από σήμερα, από χθες το βράδυ. Πάμε τώρα. Πάμε τώρα στο διευθυντή της Φόρτσα, τον Κώστα Βασιλόπουλο. Χαίρετε! Καλό μεσημέρι, Κώστα. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Κώστα μου. Γεια σου. Λοιπόν, ξέρεις από τι θα ξεκινήσουμε. Από το θέμα της επικαιρότητας, από τα χθεσινοβραδινά. Θα θέλαμε την άποψή σου για το θέμα που έχει προκύψει με τα δελτία, αλλά και, και μετά να μιλήσουμε και λίγο για το παιχνίδι, αν μπορούμε. Από πού θες να ξεκινήσουμε εσύ. Ήρθε ένα θέμα αμέλειας και λυπάμαι που το λέω για τον ΠΑΟΚ των εκατομμυρίων, για τον ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη, αντί να μιλάμε σήμερα για το αγωνιστικό comeback που έκανε η ομάδα και το οποίο είναι, ναι, εντυπωσιακό τουλάχιστον, δηλαδή να κερδίσει τον Ολυμπιακό με άνεση στο Καραϊσκάκης και να φύγει χθες με την ισοπαλία από το ΆΚΑ κόντρα στην ΑΕΚ, ενώ θα μπορούσε να έχει φύγει και με ένα άνετο σκορνίκης. Ναι, ναι, βέβαια. Αντί να μιλάμε λοιπόν γι' αυτό, να συζητάμε για ένα θέμα το οποίο αποτελεί πληγή για την εικόνα του ΠΑΟΚ. Ενός ΠΑΟΚ που δαπανάει εκατομμύρια για να οργανωθεί, να δημιουργήσει ένα σύνολο αξιοπρεπές, μια ομάδα η οποία σε όλα τα επίπεδα θα έχει μια εικόνα αξιοζήλευτη, ναι, να εκτίθεται σε τέτοιο βαθμό και με τέτοιο τρόπο στα μάτια της φύλαθλης ελληνικής κοινής γνώμης. Γιατί
δεν έχει εκτεθεί οργανισμός ΠΑΟΚ μόνο στους φιλάθλους του και στους οπαδούς του, οι οποίοι δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που συνέβη. Έχει εκτεθεί και πρέπει να το λαμβάνουμε και αυτό υπόψη μας και στα μάτια της κοινής της ελληνικής φιλαθλισμένης. Αυτό που συνέβη είναι πέρα από κάθε φαντασία. Δηλαδή είναι αδιανόητο πώς μπορεί μια ομάδα με τέτοια οργάνωση και με τόσα χρήματα να ταπανώνται στον τομέα οργάνωσης να εκτίθεται σε τέτοιο βαθμό για ένα τόσο αστείο, γιατί είναι αστείο το θέμα. Δηλαδή δεν είναι ένα θέμα σοβαρό, είναι ένα θέμα το οποίο θα είχε λυθεί μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας. Δηλαδή, δεν χρειάζονταν κάτι φοβερό να συμβεί για να μπορέσουν να ανανεωθούν τα συμβόλαια, τα δελτία υγείας των ποδοσφαιριστών. Και όμως δεν ανανεώθηκαν. Δηλαδή είναι αδιανόητο, είναι πέρα από κάθε φαντασία ότι υπάρχει τέτοιου είδους αμέλεια ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται σε υπεύθυνες θέσεις, ανθρώπων οι οποίοι ξέρουν τι διακυβεύεται. Ναι. Δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους, και όμως συνέβη. Δυστυχώς η κατάσταση είναι, ξαναλέω, δηλαδή είναι κάτι που δεν μπορείς να το... Ναι. Να το χωνεύσεις, παιδί μου. Να κάνει αυτός ο οργανισμός που λέγεται ΠΑΟΚ τόσο αγώνα κόντρα σε όλους. Συλλογικά σε θεούς και δαίμονες και να πλήττεται το κύρος του, η φήμη του, ο εγωισμός του, η ουσία του πράγματος αν θέλεις, από ένα τέτοιο λάθος το οποίο έφερε τον οργανισμό σε μια τόσο δύσκολη θέση. Δεν μπορείς εύκολα να το υποστηρίξεις, δεν μπορείς εύκολα να το διαχειριστείς στο μυαλό σου και φαντάζεσαι πόσο πολύ έχει πλήξει το ηθικό των φιλάθλων της ομάδας. Είναι αδιανόητο. Η εξέλιξη ήταν η παρέτηση, γιατί έτσι κι αλλιώς αν δεν υπήρχε παρέτηση θα υπήρχε απόλυση σήμερα των δύο υπευθύνων που ασχολούνται με το θέμα αυτό, με τα δελτία. Και αναμένεται το πώς θα πράξει η ΠΑΕΑΕΚ σε ό,τι αφορά την ένσταση σε βάρος του αγώνα. Ναι. Τώρα, τι τύχη θα έχει η ένσταση, απόψεις αν κατατεθεί, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν θα κατατεθεί η ένσταση, διότι είναι λίγο περίεργη η εικόνα. Δηλαδή, από τη στιγμή που το παιχνίδι έγινε, γιατί ο ΠΑΟΚ επέμενε να γίνει το παιχνίδι, να διεξαχθεί το παιχνίδι, γιατί σε διαφορετική περίπτωση ήταν 100% υπόλογος και υπεύθυνος, η διεξαγωγή του αγώνα, δηλαδή η αποδοχή διεξαγωγής του αγώνα από τους διαιτητές, είναι ένα στοιχείο το οποίο πέρα από το πρόβλημα, πέρα από όλα τα άλλα, έτσι, αναφέρομαι τώρα στην ουσία, θεωρώ ότι ακόμη και αν υπάρξει ένσταση, η καταδίκη του ΠΑΟΚ, η ουσιαστική, η ηθική καταδίκη είναι δεδομένη, γιατί δεν μιλάμε. Ναι. Αυτό είναι τελειωμένο. Είναι διφορούμενοι, δηλαδή οι νομικοί κύκλοι και στην Αθήνα βλέπουν ότι δεν είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ, υποστηρίζουν ότι δεν είναι δεδομένο πως ο ΠΑΟΚ θα τιμωρηθεί με την απώλεια των βαθμών, του βαθμού και την κατοχύρωση του αγώνα υπέρ της ΑΕΚ και αφαίρεση βαθμών. Ωστόσο, θα υπάρξει μια δικαστική μάχη. Από τη στιγμή που το παιχνίδι έγινε, διεξήχθη, ξαναλέω, είναι σαν να έχουν αποδεχθεί οι διαιτητές ότι όλα ήταν ok. Θα πούμε δηλαδή σε μια διαδικασία παράξενη για το τι πρέπει να συμβεί. Τώρα, υπάρχει η εξής ερώτηση. Γιατί 12 και όχι όλοι? Ναι, αυτό είναι το επόμενο που ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί υπάρχει αυτή η απορία από τον κόσμο, Κώστα. Ναι, θα το πω. Τα δελτία υγείας ανανεώθηκαν πέρυσι, αλλά δεν ανανεώθηκαν όλα μαζί. Δηλαδή, μια φουρνιά ανανεώθηκε στις 12, μια φουρνιά ανανεώθηκε στις 16, σήμερα, δηλαδή σαν σήμερα, και μια στις 18. Γι' αυτό οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είχαν δικαίωμα συμμετοχής, όπως ο Πασκαλάκης και ο Μπίσεσβαρ. Ναι. Είχαν δικαίωμα συμμετοχής, ήταν τα δελτία τους σε ισχύ. Του Μπίσεσβαρ, ας πούμε, νομίζω τελειώνει σήμερα, το Πασκαλάκης 18. Ναι. Τα 12 ήταν λυγμένα. Τα υπόλοιπα είχαν κάνει, γιατί δεν ανανεώνονται σε μία μέρα,
οι εξετάσεις από καρδιολόγο, γιατί αυτό είναι η θεώρηση δελτίων υγείας των ποδοσφαιριστών, ναι. Η θεώρηση της υγείας τους από τον από έναν καρδιολόγο. Δεν έγινε την ίδια μέρα, έγινε σταδιακά. Ναι. Οι 12 πήγαν, ήταν σε εκείνη τη φωνή, ήταν σε εκείνη την ημέρα, οι υπόλοιποι ήταν τις επόμενες ημέρες. Γι' αυτό και ο Πασχαλάκης και ο Μπίσεσβαρ, αναφέρω δύο τυχαία παραδείγματα, ήταν η συμμετοχή τους ήταν στο παιχνίδι κανονική και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα σε σχέση με τα ονόματά τους και τα βελτία υγείας τους. Mm-hmm. Από το πρωί οι παίκτες υποβάλλονται σε αυτές τις εξετάσεις πλέον για να έχουμε την θεώρηση, την θεωρημένα πλέον βελτία υγείας για όλους, εν ώψη της συμμετοχής τους στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς με τον Άρη την Κυριακή στην Τούμπα. Μάλιστα. Νομίζω δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοια χρονιά γενικά από πολλές απόψεις, Κώστα. Τα είδαμε όλα, δηλαδή δεν είναι. Δηλαδή, γίνει φέτος είναι... πραγματικά, δεν... Νομίζω ότι κάποιες... Τα είδαμε όλα με τον κορονοϊό. Όλα. Όλα με τη σκευωρία. Ναι. Τώρα ήρθε το αυτογκόλ αυτό. Αυτό δεν είναι. Το οποίο δεν έχει προηγούμενο. Δεν έχει. Τέτοιο αυτογκόλ. Στον ΠΑΟΚ των εκατομμυρίων, στον ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη, αυτό δεν έγινε όταν ο ΠΑΟΚ δεν είχε μαντήλι να κλάψει. Κυριολεκτό. Μαντήλι να κλάψει. Και έγινε τώρα. Ναι. Είναι τακτοποιημένα τα πάντα που οι συνθήκες εργασίας και συνεργασίες στον ΠΑΟΚ είναι οι καλύτερες δανικές από κάθε άλλη ομάδα στην Ελλάδα, με διαφορά. Ναι. Μάλιστα. Με διαφορά. Με διαφορά. Με διαφορά. Ναι. Αυτό είναι το λυπηρό, ότι μπήκε ένα αυτογκόλ που δεν το χωράει ο νους. Δεν μπορεί, ρε παιδί μου, να έγινε αυτό το πράγμα στον ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν μπορεί αυτή η ομάδα, δεν γίνεται. Και όμως έγινε. Και όμως έγινε. Ναι. Και τώρα θα πρέπει, καταρχήν, από τη στιγμή που αποδέχτηκαν την ευθύνη που έχουν τα δύο στελέχη και αποχώρησαν, ενημερώθηκε ο Ιβάν Σαββίδης που από χθες ζήτησε την απομάκρυνσή τους, οπότε δεν τίθεται θέμα συζητήσεως περί αυτού. Και τον ΠΑΟΚ, τον υπηρό είναι ότι εκτός από την πληγή που δέχτηκε, εκτός από το πλήγμα που δέχεται, πρέπει σήμερα να συζητά γι' αυτό, αντί να συζητά για τους 4 βαθμούς που πήρε, επαναλαμβάνω, από ΑΕΚ και Ολυμπιακό, ναι, στην Αθήνα, και θα έπρεπε να είναι 6 σε σχέση με την εικόνα που είχε ο ΠΑΟΚ και χθες. Έτσι, το 0-0, ναι, αδικεί τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, βέβαια. Και ευνοεί αγωνιστικά την ΑΕΚ. Ναι. Η οποία θα επιχειρήσει να κερδίσει τις εντυπώσεις, κατά την εκτίμησή μου, καταθέτοντας την απόφαση να μην υποβάλει, ναι, ένσταση, για την οποία ξαναλέω, ναι, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν σήμερα, δεν είναι δεδομένη η τιμωρία του ΠΑΟΚ. Από τη στιγμή που οι διαιτητές δέχτηκαν υπό την πίεση που άσκησε η ΠΑΟΚ την τέλεση του αγώνα. Ναι. Πιστεύεις... Και συγχώρησε και ναι, η ΠΑΕ, έτσι. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι. Θέλω να είμαι δίκαιος. Θέλω να είμαι δίκαιος. Θέλω να είμαι δίκαιος. Θέλω να είμαι δίκαιος. Θα μπορούσε η ΑΕΚ... Δεν παίζω. Να πει δεν παίζω. Ναι, να πει δεν παίζω. Ναι. Ναι. Να πει δεν παίζω. Ναι. Ναι. Πιστεύεις ότι μπορεί αυτό που λες, ότι δεν είναι σίγουρη η τιμωρία, να είναι και αυτός ένας λόγος να μην καταθέσει ένσταση η ΑΕΚ, ή δεν θέλει να μπει σε τέτοια διαδικασία? Δεν θέλω να είμαι άδικος. Υποθέσεις. Θεωρώ ότι, ναι, δεν θα καταθέσει ένσταση, ναι, για λόγους τάξεως και όχι γιατί κινδυνεύει, ναι, να τη χάσει. Την οποία όμως, ναι, είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο να χαθεί. Από τη στιγμή που ξαναλέω διεξήχθη το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ, ναι, σημαντικό. Αν οι διαιτητές δεν δεχόντουσαν να γίνει το παιχνίδι, τότε το ΠΑΟΚ ήταν 100% ένοχος, να το πω έτσι, σε σχέση με τους λόγους για τους οποίους δεν διεξήχθη το παιχνίδι. Μάλιστα. Άρα πάμε στην επόμενη μέρα, ζούμε με αυτό τώρα. Ναι. Ζούμε με αυτό, ναι, και θα πρέπει να φροντίσουν πλέον οι υπεύθυνοι να μην ξαναβρεθεί αυτό το πράγμα, να μην ξαναβρεθεί ο ΠΑΟΚ σε τέτοια θέση. Είναι... Δηλαδή, προσπαθώ να βάλω τον εαυτό μου στη θέση του Ιβάν Σαββίδη. Και δεν ξέρω, με πιάνει και λίγο τρέλα. Ναι. Δηλαδή, λες ότι... Πραγματικά. Με τα φορτηγάκια όλα τα λεφτά. Για ποιο πράγμα, για να τρώω σαν ιδιοκτήτης, να δέχομαι τέτοιο πλήγμα σαν ιδιοκτήτης
Εσωτερικό κιόλας, ναι, ναι, αυτό, αυτό. Γιατί ήταν όλα τα εξωτερικά φέτος τα ζήσαμε, ναι. Με θεούς και δαίμονες ναι. Έχει βάλει ο ΠΑΟΚ φέτος. Κυριολεκτό. Ναι. Με θεούς και δαίμονες. Ναι. Δεν είναι σκευωρία, δεν είναι ο αποκλεισμός από την Ευρώπη, δεν είναι η δίκη του Λουτσέσκου, ναι. Είναι ο τραυματισμός, ο Μίσιτς, τα καλά καθούμενα. Ναι. Πολλά, πολλά, πολλά. Πολλά. Και θεωρούσαμε χθες ότι επετεύχθη ο στόχος, πάμε σε μια ήρεμη έξοδο από όλο αυτό, σε ένα ήρεμο τέλος χρονιάς, αλλά... Yeah, μάλιστα. Τέλος μακάρις. Πραγματικά, πραγματικά. Τώρα, αγωνιστικά δεν ξέρω, Κώστα, είπες ότι η ομάδα αγωνιστικά θα μπορούσε η ομάδα και τη νίκη να πάρει. Πολύ καλή φάση. Ναι, ναι. Είναι δεδομένο. Δηλαδή με άνεση... Σβηστόχη. Σβηστόχη, ναι. Ναι, δηλαδή χάθηκαν πάλι ευκαιρίες που δεν χάνονται. Τι να πω, το δοκάρι του στόχου. Του στόχου. Τι δεν μιλάμε τώρα για σωρία ευκαιριών. Ναι. Έχει πρόβλημα, πάω από τον γκολ. Αυτό δεν εντοπίζω, το είπα. Και για την άμυνα σου είπα και χθες, έτσι. Έχει μια εκπληκτική πεντάδα παικτών ο ΠΑΟΚ. Στην οποία αν προσθέσουμε. Γιατί είναι παίκτες του ΠΑΟΚ αυτή. Φυσικά. Το από τον Βόλο που έκανε καταπληκτική χρονιά. Ναι. Και τον Μιχόγεβιτς που επίσης προέρχεται από δανεισμό. Στην ΑΟΕ, ναι. Πάμε σε μια εφτάδα. Ναι, ναι, ναι. Εκπληκτικά στόπερ. Δεν υπάρχει Ελλάδα, ναι. Ομάδα στην Ελλάδα ναι. Με το επίπεδο των στόπερ που έχει ο ΠΑΟΚ σήμερα. Υπάρχει θέμα στον γκολ. Μεγάλο θέμα. Ναι, ναι. Το οποίο έχει προκύψει τις τελευταίες, το τελευταίο διάστημα και φαίνεται. Φαίνεται. Και το, και το 0-1 ναι. Δεν αντικατοπτρίζει τη δραματική εικόνα της ομάδας. Ναι, ναι. Αυτός είναι και ο λόγος που σήμερα κλείθηκε για προπονήσεις. Από σήμερα μάλλον ξεκίνησε προπονήσεις ο μικρός ο Κούτσιας. Ναι. Με την επαγγελματική ομάδα. Έκανε προπόνηση σήμερα για πρώτη φορά. Όπως, ναι. 16, έτσι, 16 χρονών αλλά 16, ναι, ναι. Θαυματουργός μαθαίνουμε. Εντάξει. Θα πάει Δευτέρα Λυκείου. Μάλιστα, μάλιστα. Θα πάει Δευτέρα Λυκείου. Όχι ότι θα λύσει ο Κούτσιας το πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Έτσι, μισό λεπτό λίγο, θα βάλουμε όχι βέβαια. Αλλά κάτι βλέπεις σε αυτόν και ο Κουνέρα, όπως είδες τον Τζόλι, όπως είδες τον Μιχάλη, όπως είδες τον Μιχαηλίδη, κυρίως στον Μιχαηλίδη. Και ενδεχομένως ίσως να τον δούμε και την Κυριακή λίγο στην Τούμπα. Το παιδί πήγε από την ΚΑΠΑ 17 στην ΚΑΠΑ 19 χωρίς την ηλικία του και έβαλε 25 γκολ. Φοβερό. Φοβερό. Συνεπικουρώντας αυτό που λες Κώστα για την άμυνα, ήταν το τρίτο μάτς που κρατήσαμε το 0 πίσω. Στα τρία τελευταία παιχνίδια, έτσι. Εντάξει, κοίταξε, αυτό τώρα, αυτό αποτελεί και μια απόφαση του Φερέιρα. Να αλλάξει και το σύστημα, ναι. Δυστυχώς τώρα στο τέλος άρχισε να βλέπει τα πράγματα πιο καθαρά. Ναι. Δεν ξέρω, είναι μεγάλη συζήτηση, θα την κάνουμε. Ναι. Να φύγει από πάνω η χρονιά και από Δευτέρα θα μπορούμε να συζητήσουμε έτσι αυτό, αυτό. Γιατί αυτά που βλέπω είναι τρομερά πράγματα. Ναι. Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο σου. Και θα τα πούμε αύριο πρώτο Θεός. Να είσαι καλά. Αυτός ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχολείο του είναι μια προσφορά από το Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Μένετε συντονισμένοι. Έρχεται Γιώργος Αγόρας για το επόμενο δίωρο. Μένετε εδώ στον αθλητικό Λίμπερο στους 107 και 4. Θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο το πρωί στις 8. Γεια σας από μένα.